Ας αρχίσουμε με ένα ερώτημα καθόλου αυτονόητο. Πρέπει η αριστερά να κυβερνάει. Το ερώτημα είναι κέριο, διότι υπάρχει μια παράδοση άρνησης αυτής της στόχευσης στον πολιτικό αυτό χώρο, η οποία δεν εκδηλώνεται συνήθως σε ρητορικό επίπεδο, αλλά υποκρύπτεται στην πολιτική πρακτική αριστερών σχηματισμών και κομμάτων. Όσον αφορά στα δικά μας, το κουκουέ είναι το, προφανώς, το, το προφανές παράδειγμα που ταυτίζει με μαγικό τρόπο την αριστερά στην εξουσία με την έλευση του σοσιαλισμού. Μετά το 89, συγκυβέρνηση Τζανετάκη έχει εξοβελήσει εαυτόν από τη διακυβέρνηση και εν τέλει οποιαδήποτε πράξη ξεπερνά τις δικές του αυστηρές οριοθετήσεις στο όνομα της ιδεολογικής καθαρότητας. Αυτή εγγράφει μια θρησκευτικού τύπου σχέση με τους οπαδούς του, εφόσον μεταθέτει τη λαϊκή εξουσία στην έλευση του σοσιαλιστικού μεσία, ενώ το οδηγεί στον απόλυτο σεκταρισμό. Ειδικά μετά όμως την κατάρρευση του σοσιαλιστικού μπλοκ το 89-90, το ζήτημα αριστερά και εξουσία περιπλέκεται εφόσον κάποιες αριστερές δυνάμεις προσχωρούν στη σοσιαλδημοκρατία ενώ άλλες, αντιδρώντας αμυντικά στην κατήσχηση του νεοφιλελευθερισμού περιορίζονται σε αμυντικούς αγώνες με διάφορες παραλογε... παραλλαγές του αντί. Όμως η νεοφιλελεύθερη ιδεολογική κατήσχηση ευθύνεται και για μία άλλη εκδοχή της αμυντικής στάσης της αριστεράς η απαξίωση καθολικών απελευθερωτικών προταγμάτων που υπήρξαν όμως εκείνα τα οποία οθούσαν στην επαναστατική ε, ανατροπή, η υποκατάστασή τους από την εξατομικευμένη θεώρηση των πραγμάτων και ο κατακαιρματισμός του ετήματος της μαζικής απελευθέρωσης σε πολιτικές ταυτότητας, είναι επίσης σημαντικά στοιχεία που έχει αφομοιώσει η ιδεολογικά η αριστερά με άκρητο τρόπο. Η αγωνία της είναι να συμβαδίζει με το νέο διακύβευμα που είναι η αναγνώριση του άλλου και διαφορετικού σε μια ηθικοποιημένη γλώσσα που είναι αναντήρητη εξού και απαγορευτική της οποιασδήποτε διαφωνίας. Πολύ περιληπτικά, ο κινηματικός χαρακτήρας των πολιτικών ταυτότητας, των θεματικών κινημάτων κτλ, εάν δεν εγγράφονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο ανατροπής των καπιταλιστικών σχέσεων εκμετάλλευσης, αφομοιώνονται από το σύστημα μέσω της συμπερίληψης. Αυτή μπορεί με να είναι και είναι απελευθερωτική για τις καταπιεζόμενες ομάδες, δεν συνεπάγεται όμως την καθολική χειραφέτηση. Και αυτό επειδή έχει εξοβεληστεί από το 90 και μετά από τη συνολική εικόνα το καθολικό αίτημα της Επανάστασης ως συνέπεια και της απομείωσης έως και τον εξαφανισμό συγγνώμη δεν μπορώ να γυρίσω τη σελίδα, sorry μια αριστερά με αυστηρά, με, συγγνώμη, με αίτημα την ανάγκη της ανατροπής του συστήματος, του καπιταλισμού. Όμως τι νόημα έχει η συμμετοχή στην αριστερά δεδομένης της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας, της κορύφωσης δηλαδή του βαθύτατου μετασχηματισμού του κοινωνικού σώματος σε ατομικιστικές αντιλήψεις του εαυτού και της ένταξής του στο κοινωνικό σώμα ως αποτέλεσμα μια σειράς παραγόντων. Παράδειγμα της αποδιάρθρωσης των οργανωμένων συμφερόντων, της απίσχνασης της ταξικής ιδεολογίας, και όπως και της ταυτότητα των εργαζομένων και πολλών άλλων. Η λάθος απάντηση είναι το όχι στην αριστερά στην κυβέρνηση μέσα από μια σε εισαγωγικά, αντιρεφορμιστική σεχταριστική στάση αποχής από την πολιτική πράξη ή υπόκληση στο αφθόρμητο των κινημάτων από τα κάτω σε ένα κόμμα απλό υποδοχέα ταυτωτικής ή θεματικής ριζο... ριζοσπαστικοποίησης γύρω από ε... μερικά θέματα. Η σωστή απάντηση είναι ότι η πολιτική ένταξη στον χώρο της οργανωμένης αριστεράς δεν μπορεί παρά να έχει στόχο τη συνολική ανατροπή του κυρίαρχου συστήματος εκμετάλλευσης. Το πρόβλημα είναι ο ορίζοντας που αυτή διανοίγει σε στρατηγική ρήξη κάτω από ορισμένε βασικές προϋποθέσεις. Και βεβαίως όχι το ψευθοδήλημα που έθεσαν, για παράδειγμα, μετά το δημοψήφισμα του 2015, κάποιοι ενσωματωμένοι διανοούμενοι της ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ περί της αριστεράς της ευθύνη και της αριστεράς της πεποίθησης. Αναφέρομαι σε ένα άρθρο του Αριστείδη Μπαλτά ε, γύρω στο Σεπτέμβριο του 2015. Μιλώντα για τι προποθέσει που θα πρέπει να συγκροτούν ω εφικτή την ανάδειξη τη αριστερά στην κυβέρνηση, προκύπτει το μέγα θέμα του κράτους, το οποίο παραμένει αντικείμενο ανοιχτών θεωρητικών συζητήσεων και διαμάχης στην αριστερή παράδοση και είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί εδώ. Άλλωστε δεν είμαι και ειδικό επί του θέματος. Όμως, ξέρω ότι η ιστορία στην Ευρώπη, πολύ χοντρικά, έχει δείξει δύο δρόμους. Κατά τη μαρξιστική λανιστικη παράδοση, την κατάληψη του κράτους με σκοπό την καταστροφή, από του και το ευρωκομμουνιστικό υπόδειγμα που υπάρχει και στον Μπουλατζά που τυποποιήθηκε ως ο δημοκρατικός δρόμος προς τον σοσιαλισμό. Α συμφωνήσουμε καταρχήν με τον Μπουλατζά το 1979 ως αυτονόητη στην απόρριψη της θεώρησης του κράτους, ως εργαλείου αντικειμένου, δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί κατά βούληση από τις κυριαρχε τάξεις, όπως και της εξουσίας ως μετρήσιμης οντότητα που ενσαρκώνεται στο κράτος. Ανταυτού, στο ύστερο έργο του Πουλατζάς προτείνει το κράτος ως υλική συμπίκνωση συσχετισμού ταξικών δυνάμεων που μπορεί να τροποποιηθεί στην υλικότητά του, υλικότητά του, κάτι που όπως λέει που δεν είναι παρά μια όψη της δημοκρατικής μετάβασης στο σοσιαλισμού. Κατά τους Μπίκερτον και Αξέτη, η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70 σηματοδοτεί το τέλος του συστήματος εκπροσώπησης που αναδείχθηκε το 19ο αιώνα. Για τους προαναφερθέντες λόγους και για πολλούς άλλους. Τα κόμματα πάβουν πλέον να είναι το πολιτικό χέρι των κοινωνικών ομάδων, γεγονός εξαιρετικά ορατό στη γενικευμένη αποδυνάμωση των συνδικάτων και την αποκέντρωση των συλλογικών δομών διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, στι τελευταίε δεκαετίε του 20ου αιώνα αναδεικνύεται το σημαντικό φαινόμενο μια γενικευμένης καρτελοποίηση των συστημικών κομμάτων, που εν ώψη τη προϊούσα διάβρωση τη παραδοσιακή του υποστήριξη, αποσύρονται στο κράτο και υπησέρχονται σε μεταξύ του σχέσει συνέργεια για το διαμοιρασμό αξιωμάτων και τη εξουσία. Αυτά κατά του ίδιου συγγραφεί. Το θατσερικό Τίνα. Επισφραγίζει την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία επί του συστήματος πολιτικής εκπροσώπης στην, Ευρωπα... στην Ευρώπη. Εφόσον δεν υπάρχει αναλλακτική, τα κόμματα εμφανίζονται αφιδατωμένα από τις μεταξύ τους ιδεολογικές διαφορές με προγραμματικές θέσεις που προσωμιάζουν ενώ τα εκλογικά αποτελέσματα ελάχιστα επιδρούν στον τρόπο διακυβέρνησης. Εν ολίγης η καρτελοποίηση εξορίζει... Οποιαδήποτε έννοια ριζοσπαστική πολιτική ανατροπή του Τίνα, εφόσον το έδαφο τη είναι η συρρήκνωση του χώρου τη πολιτική, ω σύγκρουση των ταξικών συμφερόντων. Η συρρήκνωση αυτή οξύνεται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια υπερεθνική οντότητα όπου οι κυβερνήσει των κρατών μελών έχουν χαλαρού δεσμού εκπροσώπηση με τι κοινωνίε του εφόσον η νομοποίησή τους κατοχυρώνεται κυρίως από τις ενδοενωσιακές συμφωνίες. Στο βαθμό που οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπόλογες κατά κύριο λόγο όχι στις θελήσεις και στις ανάγκες των πολιτών τους, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα αντιπολιτικού περιεχομένου και σκοπού προτείνουν τρόπους χειρότερους ή καλύτερους διακυβέρνησης ακόμα και αν ή ειδικά όταν η ενδοκαρτελική αντιπαράθεση του πολιτικού προσωπικού γίνεται εξαιρετικά οξία επί του προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ε, κα, ε, περί και η αντιπαράθεση Αλέξης Κούλης. Εξετάζοντα το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα επικεντρωθώ σε δύο μόνε πτυχέ που έδασα προκαταρκτικά. Ένα, αν υπήρχαν ιστορικέ προποθέσει για κυβερνό αριστερά. Και δύο, τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το κράτο. Όσον αφορά στο πρώτο, κεντρικό παραμένει το περίφημο λενενιστικό πρόταγμα τη συγκεκριμένη ανάλυση, τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή, το κατά πόσο υπάρχει κατά τον Ντανιέλ Μπερσαϊντ μια κατάσταση κρίση ή κατ' ελάχιστο μια σημαντική ανάπτυξη τη κοινωνική κινητοποίηση και, και επίση μια πολιτική συμμαχία που μπορεί να στηρίζει μια κυβέρνηση στην προοπτική μια δυναμική ρήξη. Αυτές οι προϋποθέσεις υπήρχαν, αν και η δεύτερη με τη μορφή ενός υβριδικού κόμματος που αρχικά περιλάμβανε δυνάμεις από την ακροαριστερά έως και παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με ανύπαρκτες όμως μαζικές οργανώσεις και χωρίς καμία κεντρική κατεύθυνση από την ηγετική ομάδα αυτοσυγκρότησης του κόμματος. Υπερίσχυε ήδη στον ε, ε, πρώτο ΣΥΡΙΖΑ... Ε, ε, είναι, στο, πρωί. στον πρώιμο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, συγγνώμη. Ε, η, η, ήδη η λογική του κοινοβουλευτισμού και η αναμονή της εξουσίας. Η ιστορική συγκυρία της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία σημαδεύτηκε από μια βαθύτατη κρίση πολιτικής εκπροσώπησης από το 10 και μετά, που χαρακτηρίστηκε από μια ευρύτατη λαϊκή ριζοσπαστικοποίηση η οποία κατάφερε να ανατρέψει τις μέχρι το 15 μνημονιακές κυβερνήσεις. Κατά το μαύρι η πολιτική της λιτότητας που εφαρμόστηκε από το 10 δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει την κοινωνική συνένεση παρά το γεγονός ότι τα κόμματα που τη διαχειρίστηκαν ψηφίστηκαν από ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος. Από την αρχή, η στάση της ελληνικής Κοινή γνώμης απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές παρέμενε πλειοψηφικά αρνητική. Οι, θερα... Οι θεραπείες σοκ που επιβλήθηκαν συνδυασμό σκληρή επιτήρηση και ελέγχου από την Τρόικα, η απώλεια η τη εθνική και λαϊκή κυριαρχία και η βία εισαγωγή τη βιοπολιτική στο κοινωνικό σώμα άνοιξαν χώρο για τη δράση των καταπιεσμένων, υλοποιημένη σε δίκτυα αυτοοργάνωση και αλληλεγγύη, μαζικέ απεργίε και βεβαίω το κίνημα των πλατιών. Ο δικομματισμός απονομοποιείται στην κοινωνική συνείδηση, ενώ κατά το μιλιό μια σημαντική μερίδα του κόσμου της μισθωτής εργασίας, εργατική τάξη και μισθωτή μικροαστική τάξη, καθώς και ένα τμήμα της αυτοαπασχόλησης, συμμετέχει με πρωτόγνωρο τρόπο και πρωτοφανώς στις μαζικές κινητοποίησεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας δουλέψει συστηματικά με τα κινήματα αλλά σεβόμενος την αυτονομία τους εξέφρασε το αίτημα της δημοκρατίας, της αξιοπρέπεια ενός λαού της αναδιανομής του πλούτου υπέρ των φτωχοποιημένων μια καλύτερης ζωής για την νεολαία εν τέλει της απελευθέρωσης από τα μνημόνια. Η εκλογή του τον Ιανουάριο του 2015 προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα συσπήρωσης γύρω από τη νέα κυβέρνηση, παρόμοιο με εκείνο των εκλογών του 1974 και 81. Όμω, και αυτό διαφάνηκε ήδη από το 12 με 14, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απονευρώσει τα πρώτου 15 κινήματα, διότι το αντίθετο θα σήμαινε μια στρατηγική ρήξη με την εισαγωγή ριζοσπαστικών μορφών αυτοοργάνωση, θα σήμαινε τη λαϊκή κινητοποίηση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο βάση. Ανταυτού κυριάγησε η λογική της ανάθεσης, του κοινοβουλευτισμού και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αγαπημένο σλόγγαν ε, και πολιτική του τότε και του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ. Κι όμως το πρώτο εξάμεινο του 2015, με κορύφωση το μεγαλειώδες δημοψήφισμα, η λαϊκή υποστήριξη υπήρξε συντριπτική, με την κυβερνητική διαπραγμάτευση του χρέους να έχει την έγκριση του 58% του ελληνικού λαού. Όσον αφορά στη σχέση του κυβερνόντος ΣΥΡΙΖΑ με το κράτος, προκαταρκτικά επισημαίνω ότι πόρο απήχε από τη θέση του Πουλατζά ότι, εισαγωγικά, το να τοποθετηθεί το κόμμα στο πεδίο του κράτους δεν σημαίνει καθόλου, ίσα ίσα μάλιστα, ότι πρέπει να υιοθετήσει την υλικότητα του μηχανισμού, αντιγράφοντας το διοικητικό μοντέλο του κράτους ή ταυτιζόμενο με εκείνο, με εκείνο. Το αντίθετο συνέβη στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατεγράφει στα δεξιά του ευρωκομμουνισμού τελικά. Η έλλειψη της ταυτόχρονης στήριξης του από κοινωνικά κινήματα που κατά, το πουλα... βάσεις, που κατά... Το Πουλατζά είναι σημαντικά για την προώθηση φιτορείων άμεσης δημοκρατίας που πάντα υπερβαίνουν το κράτος και ο αυτοπεριορισμός του στο πεδίο του κράτους αποδεικνύει την ορθόντας προειδοποίηση του Πουλατζά περί του αναπόφευκτου γλιστρήματος της σοσιαλδημοκρατία μια προειδοποίηση μακρινή του 1979 που δεν τηρήθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε καθεστοτικό κόμμα διότι εφάρμοσε το μνημόνιο, δηλαδή ένα ισχυρότατο πλέγμα σχέσεων συνολική υποταγή των υπαλλήλων τάξεων και μεγάλων τμήματων τη παραδοσιακή μεσαία στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και την τόπια ολιγαρχία. Παράλληλα, στο πολιτιακό και νομοθετικό, αναιρείται η ίδια η κοινοβουλευτική διαδικασία, εφόσον τα νομοσχέδια προς κατάθε... που κατα... πριν κατατεθούν έπρεπε να περνούν από την κρυσάρα των δανειστών. Στο ιδεολογικό, ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε εξαιρετικά σε αυτό που απέτυχαν τα παραδοσιακά κόμματα. Να νομοποιήσει το Τίνα στη λαϊκή συνείδηση, κάτι που οδήγησε νομοτελειακά στη δεξιά στροφή του 19. Μετά το δημοψήφισμα του 2015, η σημαντική κόμψη, κάμψη της κομματικής στάφτης με το ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει πόσο γρήγορα χαλάρωσαν οι ανολοκλήρωτες σχέσεις εκπροσώπησης που ως νεοπαγές κόμμα διαμόρφωσε με το αντιμνημονιακό κοινωνικό μπλοκ στην περίοδο της κρίσης διατείνεται ο Μαυρής. Αυτό ήταν μια προδιαγεγραμμένη πορεία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την καρτελοποίηση του κόμματο, που εκδηλώνεται αφενό στην ενσωμάτωση του κόμματο στο κράτο, δηλαδή στην εργαλειακή άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για το κράτο, και αφετέρου στην εγενή στο εν λόγω φαινόμενο από ιδεολογικοποίησή του ω κόμμα τη αριστερά. Α θυμηθούμε το άρθρο 27 του καταστατικού. Οι κοινωνικές δυνάμεις Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ ω μαζικό δημοκρατικό κόμμα τη αριστερά στηρίζεται στι κοινωνικέ δυνάμει και δεν εξαρτά την επιβίωσή του από κάθε είδου σχέση με του κρατικού μηχανισμού, έλεγε το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε ακριβώ το αντίθετο. Η μεταφορά κομματικών στελεχών σε θέσει ευθύνη εμφανίζεται αναγκαία δεδομένων των αναγκών. Καθόλου τυχαία ήδη, η στελέχωση αυτή γίνεται στη βάση όσων είναι φορεί τη λογική, τη πάση θυσία διαχείριση. Η ιδέα ενσωμάτηση του κράτου στο κόμμα ήδη έχει επισυμβεί. Έγραφα σε ένα παλιότερο άρθρο μου, το 2015, μέσα από τη συρρήκνωση των κομματικών δημοκρατικών λειτουργιών και εκλεγμένων οργάνων από την παράλληλη και αδιαφανή δράση του Πραγματικού Κέντρου Αποφάσεων, δηλαδή του Πρωθυπουργού και του περιβάλλοντό του. Κατά το μαυρί, η Κεντρική Επιτροπή που εκλέχθηκε στο δεύτερο συνέδριο το 2016 αριθμεί 151 μέλη. Από αυτά, 7 στα 10, ποσοστό 68%, ανέλευαν στην περίοδο 15 με 19 κάποια κυβερνητική κρατική θέση. Η διαδικασία της απολιτικοποίησης ταυτόσημη με την ιδεολογική αφιδάτωση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον η ιδεολογία ενός καθεστωτικού κόμματος δεν είναι παραεκρατική και στη συγκεκριμένη περίπτωση μνημονιακή, αναδείχνει και περί, περίτρανα στα, στη μετά τη διάσπαση του 2015 λειτουργία μπετών της κοινοβουλευτική ομάδος του. Στην ολότητά της ψήφισε το απεχθές τρίτο μνημόνια αντλώντας εν τέλει την νομοποίησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δανιστές μαζί με όλα τα μνημονιακά κόμματα στην πιο κατά το μαύρη, απότομη και χρονικά συμπυκνωμένη σύγκληση των κομμάτων στην κορυφή που έχει συμβεί ποτέ στο ελληνικό κομματικό σύστημα. Και εδώ εγγράφεται ένα άλλο στοιχείο της καρτελοποίησης του πολιτικού συστήματος που υπεροξύνεται, υπεροξύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή είναι η δυσδιάκριτη διάκριση μεταξύ των κομμάτων εντός και οκτός, εκτός κυβέρνησης. Όλοι οι ίδιοι είναι, λέει ο κόσμος. Παρά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το, 15, το Σεπτέμβριο του 2015, Ψήφο Δεύτερη Ευκαιρία, η πτωτική του πορεία έχει ήδη ξεκινήσει. Η σχέση του με τι κυριαρχούμενε τάξει διαιράγει ανεπανόρθωτα ω συνέπεια τη τραγική διάψευση των λαϊκών προσδοκιών μετά το δημοψήφισμα, ενώ η κομματική ταύτιση των, εκλο... των εκλογέων του εκλογέων τους επέστρεψε σταδιακά στο πρώτο του 12 επίπεδα. Είναι τραγική ηρωνία. Και εδώ κλείνω, Σατήρη το ότι η επανεκλογή του, η οποία αποτιμήθηκε από το εν λόγω κόμμα ως η θεαματική ανανέωση της λαϊκής εμπιστοσύνης, στην πραγματικότητα υπήρξε ο θρίαμβος του Τίνα, που όμως εκδικητικά στράφηκε κατά του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογική κυριάρχηση της Νέας Δημοκρατίας και όλου του δεξιού πολιτικού φάσματος. Οι πολίτες... Ήδη πεισμένοι και πεισμένες ότι δεν υπάρχει διέξοδος, το 19 διάλεξαν τον πλέον αυθεντικό εκφραστεί του δόγματος αυτού. Εν ολίγης, η μνημονιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την ιστορική ευκαιρία της επανανομοποίησης της Νέας Δημοκρατία, ενώ ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται να πείσει για τις δυσδιάκριτες διαφορές του με την κυβέρνηση. Όμως είναι σαφές ότι το πρωταρχικό και μόνο κίνητρο της ηγεσία του σε ένα απόλυτα αρχηγικό πλέον κόμμα είναι η εξουσία Εξού και το κεντροαριστερό ιδεολογικό προφίλ του με στόχο του, τους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου σε μια πολιτική που καθορίζεται εξ ολοκλήρου από την κοινή γνώμη και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Το κενό αριστερής εκπροσώπησης που άνοιξε νομοτελειακά η συνθηκολόγηση του, του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε όμως να καταλάβει το μέρα 25 μαζί με την ελπίδα της ανατροπής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. うん。